Παραμένουμε στα του φυσικού αερίου. Εδώ μαζί με τον μεταδιδάκτορο ερευνητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάει καλά η όλη διαδικασία. Ακούσαμε και από τον κύριο Κασίνη. Υπάρχουν πολύ θετικές ενδείξεις. Εκτός από το οικόπεδο 12, υπάρχουν και άλλα πολύ καλά οικόπεδα. Μέχρι τώρα έχουν φτάσει νομίζω στα 900 μέτρα. Οπότε οι διαδικασίες προχωρούν σύμφωνα με το πλάνο και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή θα προχωρήσουν και θα αρχίσουν να κάνουν και ελέγχους, ας πούμε, μετρήσεις για να ξέρουμε να τα βάλουμε τα στοιχεία στα μοντέλα, τα μαθηματικά μοντέλα, για να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες κατά πόσον χτυπήσαμε τη φλέβα που λέμε. Και τότε υπάρχουν και ακόμη καλύτερα οικόπεδα. Αυτό δίνει την ευκαιρία σε πολλούς μνηστήρες, τέλος πάντων, να προσεγγίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία για να έχουν άμεση επαφή, να έχουν όφελος ουσιαστικά. Ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία προς το παρόν δεν έχει την τεχνογνωσία και αυτά τα εγχειρήματα στοιχίζουν πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ ρυψοκίνδυνα. Οπότε, αν καταφέρουμε να προσελκύσουμε μεγάλες εταιρείες κολοσσούς, τότε μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αξιοποιήσουν και τα υπόλοιπα κοιτάσματα που ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Μάλιστα, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι αλλάζει με αυτό το φυσικό αέριο. Πώς θα επηρεαστεί ο απλός πολίτης όταν με το καλό φτάσει στην Κύπρο? Ναι, οικονομικά τα ωφέλη για την Κύπρο θα είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι βρούμε το φυσικό αέριο και καταφέρουμε, ας πούμε, να το φέρουμε και να παράξουμε ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο, τότε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πάει κάτω. Τα άλλα οικονομικά ωφέλη μπορούν να προκύψουν και από την εξαγωγή του φυσικού αερίου, στην οποία η Κύπρος μπορεί να μετατραπεί σε εξαγωγέα βασικά. Υπολογίζεται ότι στο οικόπεδο 12, εκεί που είναι η περιοχή, υπάρχουν περίπου 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. 10 τρισεκατομμύρια. Τα οποία μπορεί κανείς να κοστολογήσει με τωρινές τιμές περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν υπολογιστεί κανείς το ΑΕΠ της Κύπρου ότι είναι γύρω στα 22, τότε μιλάμε για μεγάλη ένεση βοήθεια στην οικονομία. Τεράστια ένεση, μάλιστα. Και αυτό στον απλό πολίτη. Για τον απλό πολίτη, βασικά θα πληρώνει πιο λίγα λεφτά, ας πούμε, στον ηλεκτρισμό. Μπορούν να γίνει διασωλήνωση στην Κύπρο ώστε να καίμε φυσικό αέριο, ας πούμε, στα σπίτια παρά να εισάγουμε, ας πούμε. Οπότε οικονομικά θα είναι αυτό ένα από τα πλεονεκτήματα. Αλλά πλεονεκτήματα μπορούν τα λεφτά αυτά να επενδυθούν, ας πούμε, και τα εισοδήματα, όπως κάνει και η Νορβηγία, να επενδυθούν στην οικονομία. Δηλαδή το κόστος της οικονομικής κρίσης τώρα θα μπορούσε να απαυληθεί με την ένεση λεφτών, ρεστού, ας πούμε, από τα κοιτάσματα που έχουμε. Ναι, αλλά το να φτάσει το φυσικό αέριο στα σπίτια δεν ξυπακούει μία διαδικασία, ένα κόστος? Είναι πολύ αυτό το κόστος? Μπορεί εύκολο να φτάσει στα σπίτια μας το φυσικό αέριο? Πώς γίνεται? Βασικά η διαδικασία μετά που θα βρουν, ας πούμε, το φυσικό αέριο, θα γίνει, υπολογίζεται ότι θα γίνει υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος θα πάρει αρκετό καιρό για να φτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε, στη Μονή, για να παρέχεται ηλεκτρισμός. Η διαδικασία τώρα από εκεί και μετά για να πάει να γίνει διασωλήνωση, ας πούμε, στα σπίτια είναι μακροχρόνια. Παίρνουν χρόνο και χρειάζονται και πολλά λεφτά. Να πούμε ενδεικτικά ότι το κόστος του υποθαλάσσιου αγωγού κοστολογείται σε περίπου 1,5 με 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις, έγκυται ρίσκο και θα πάρουν και χρόνια. Ο σχεδιασμός, να πούμε αυτός, ότι μπορεί να πάρει 8 με 9 χρόνια για να κατασκευαστεί σταθμός υποδροποίηση στη στεριά, ας πούμε, και περίπου 3 με 4 χρόνια για να φτάσει το φυσικό αέριο στη στεριά. Οπότε μιλάμε για χρονοδιαγράμματα αρκετά διευρυμένα, νομίζω ότι γίνουν οι σωστοί σχεδιασμοί. Έχουμε δηλαδή ακόμη πολύ δρόμο. Ακριβώς, έχουμε και δηλαδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός ότι είμαστε κοντά στο φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να κάνουμε κράτη. Πρέπει να κινούμαστε σταθερά, ας πούμε, να καλέσουμε και κόσμο, διότι η Κύπρος δεν έχει ακόμα την εμπειρογνωμοσύνη και είναι πολύ ρυψοκίνδυνες αυτές οι κινήσεις, ας πούμε. Οπότε πρέπει να κινηθούμε αργά αλλά σταθερά, ώστε να χτίσουμε, ας πούμε, και την υποδομή και τον κόσμο, ώστε να μας βοηθήσουν να τα αξιοποιήσουμε στο ύπακρο και ορθολογιστικά. Και όλα αυτά τα αποθέματα μέχρι πόσα χρόνια μπορούν να αρκέσουν? Ενδεικτικά να πούμε ότι ένα τρισεκατομμύριο κυβικά πόδια μπορεί να φτάσουν για τις ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου για τα επόμενα, συμπεριλαμβάνομαι και τον Τουρκοκυπρίο, για τα επόμενα 30 χρόνια. Όταν μιλάμε για μεγάλα αποθέματα. Μεγάλες ποσότητες, μεγάλα αποθέματα για τα επόμενα 30 χρόνια.
Μακάρι. Ναι, και εμείς αυτό ελπίζουμε και ελπίζουμε να αξιοποιήσουν και τον κόσμο που κατέχει τις γνώσεις ώστε να γίνει σωστή δουλειά πάνω στο θέμα. Διότι είναι μεγάλο εγχείρημα, ας πούμε, για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αν προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα οικόπεδα, φαντάζομαι ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξάνονται προς τα πάνω. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν οι σωστές μελέτες πρώτα, διότι όλες αυτές είναι εκτιμήσεις προς το παρόν. Σίγουρα είναι εκτιμήσεις, ναι. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορούν όλοι να έχουν τις ίδιες εκτιμήσεις. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το θέμα. Άρα αυτό είναι το θετικό και το ενθαρρυντικό, ότι βάσει όλων των εκτιμήσεων είμαστε στο σωστό δρόμο. Και φαίνεται να είναι και η διεχθής κοινότητα με το μέρος μας. Οπότε, αν κάνουμε τις σωστές κινήσεις, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Μάλιστα. Κύριε Χατζηστάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε